ξεκινήσουμε με θέατρο. Το ξέρετε ότι η εκπομπή μας αγαπάει πάρα πολύ το θέατρο και πόσο μάλλον το καλό θέατρο. Θα καλησπερίσω λοιπόν εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα μαζί μου. Θα τους δείτε σε λίγους, σε λίγο. Να ξεκινήσω από τη συμπορουσιάστρια. Μου επιτρέπουν οι υπόλοιποι γιατί είναι εξαιρετικοί φίλοι και γνώριμοι στο μεταξύ μας η Γιολάντα. Καλησπέρα. Καλησπέρα Γιολάντα. Για μία ακόμα φορά μαζί. Χαιρόμαστε πάρα πολύ που είμαστε εδώ και εγώ που θα κάνω τη συμπαρουσιάστρια σήμερα είμαι ιδιαίτερα χαρούμενη. Θα πρέπει να υποδηθεί στη συμπαρουσιάστρια σήμερα. Λοιπόν, να καλησπέρισουμε και επίσης εκλεκτούς καλεσμένους. αρχικά την κυρία Νικέτη Κοντούρη, η οποία είναι σκηνοθέτητα της παράστασης και όχι μόνο, είναι η κύρια αυτουργός νομίζω για το χορεύοντα στη Λούνασα. και τους υπόλοιπους τα εξαιρετικά επίσης παιδιά. Θα επιστρατεύσω σκονάκια βέβαια όπως πάντα. Λοιπόν, γιατί κάνω και σαρδάμ. Λοιπόν, Δημήτρης Ντάσκας, Θάλια Γρίβα και Δημήτρης Φουρλής. Καλησπέρα και στους τρεις σας. Καλησπέρα. Και πάμε να μιλήσουμε για μια εξαιρετική παράσταση, η οποία κάνει πρεμιέρα την Παρασκευή, στις 10 Φεβρουαρίου, στις 9 το βράδυ, στο αγαπημένο Καμπέριο. Είναι μια συμπαραγωγή του Διπεθέ Ιωαννίνων και του Διπεθέ Κοζάνης. Μιλάω για το Χορεύοντα στη Λούνασα. Και παίξατε με μεγάλη επιτυχία από ό,τι έμαθα στην Κοζάνη και επιτέλους θα το δούμε και εμείς εδώ. Ναι, ναι, ναι. Και ξεκινάμε την Παρασκευή και θα είμαστε για 2 μήνες, περίπου, Παρασκευή, Σάββατο, Κυριακή. Κάθε Παρασκευή, Σάββατο και Κυριακή, στο Καμπέρι, ώρα έναρξης 9, Φεβρουάριο και Μάρτιο. Και πάμε να μάθω περισσότερα γιατί, εντάξει, νομίζω πρέπει να αφιερώσουμε όλη την εκπομπή κανονικά, αλλά δεν μας παίρνει ο χρόνος. Λοιπόν. Θα με επιτρέψετε να ξεκινήσω από την κυρία Κοντούρη και να τη ρωτήσω για αυτή την εξαιρετική παράσταση, την οποία εγώ δεν την έχω δει, αλλά από ό,τι έχω ακούσει, έχω διαβάσει και έχω δει και το υπέροχο τρέιλερ, πρέπει να έχετε κάνει μια εξαιρετική δουλειά. Να είστε καλά. Για τα καλά σας λόγια, να είστε καλά που είμαστε εδώ μαζί σας σήμερα σε αυτή την υπέροχη εκπομπή σας και σε αυτόν τον ωραίο χώρο. Είναι πραγματική έκπληξη για μένα ο χώρος. γιατί είχα μάθει σε πολύ πιο στριμωγμένα. Σε στριμωγμένες συνθήκες και τώρα ξαφνικά άνοιξε το μάτι μας και η διάθεσή μας. Εύχομαι αυτό να συμβεί, να ανοίξει η ψυχή, η διάθεση, το μάτι και όλες οι αισθήσεις των θεατών όταν θα έρθουν να δουν την παράστασή μας. Το Χορεύοντα στη Λούνασα του Μπράιαν Φρίελ είναι ένα έργο που μπορεί να ενώσει πολλές διαφορετικές γενιές, γιατί είναι ένα έργο μνήμης. Όλοι έχουμε ακούσματα, όλοι κουβαλάμε κάποιες αποσκευές, όλοι ταυτιζόμαστε εκ περιτροπής με τους χαρακτήρες του έργου. Είμαστε Έλληνες, είναι Ιρλανδοί, είναι μια φίλη χώρα, αλλά και μια συγγενική χώρα και ένας λαός συγγενικός κατά ένα περίεργο τρόπο, ενώ μας χωρίζει μια ολόκληρη Ευρώπη. Σωστά, σωστά. Είναι ανάμεσά μας. Είναι ένας τόπος με πολύ υψηλό δείχτη μετανάστευσης, όπως και ο δικός μας. Και ένας τόπος με φτωχά χώματα, φτωχή γη. Η ελληνική γη αποδείχθηκε βέβαια στο πέρασμα των αιώνων ότι είχε περισσότερο πλούτο από αυτή της Ιρλανδικής, αλλά εν πάση περιπτώσει διώχναν και οι δύο χώρες και συνεχίζουν να διώχνουν για άλλους λόγους πια στις μέρες μας τον κόσμο τους και κυρίως τους νέους που θέλουν να ζήσουν τη ζωή και να βιώσουν έντονα πράγματα. Ανά τον κόσμο. Το έργο αυτό τοποθετείται το 1936, παρόλο που γράφτηκε το 1993. Έγινε επιτυχία από την πρώτη στιγμή, έχει παιχτεί σε όλο τον κόσμο. Κάθε τρεις και λίγο ανεβαίνει και ξανά και ξανά και ξανά και ξανά. Ακριβώς γιατί είναι αυτή η μνήμη που ποτέ δεν ξέρεις αν ήταν έτσι τα γεγονότα ή αν είναι τα γεγονότα έτσι όπως τα θυμάται ο αφηγητής του έργου, ο Μάικλ που είναι ο Δημήτρης Φουρλής, ερμηνεύει τον Μάικλ στην παράσταση. Μέσα στο έργο αυτό, έτσι, με έναν τρόπο εξαιρετικά υποδόριο και πολύ ωραία φτιαγμένο από τον Μάστορα Φρίελ, περνάει και το τι συμβαίνει το 1936 στην Ευρώπη και ο απόϊχος αυτών των γεγονότων φτάνουν με πολύ υπόγειους τρόπους και σε ένα απομονωμένο χωριό, τον Ντόνεγκαλ. Δηλαδή κάτι που συνέβαινε και στην αντίστοιχη ελληνική απομονωμένη επαρχία την ίδια περίοδο. Το θέμα είναι ότι ο τίτλος δικαιώνεται απόλυτα από το έργο. Η Λούνασα ήταν ένα πανηγύρι παγανιστικό.
αφιερωμένο στον παγανιστικό θεό Λου. Είναι πάρα πολύ βαθιές οι ρίζες, όπως είναι βαθιές και οι ρίζες των δικών μας πανηγυριών. Ας πάρει τη σκυτάλη η Θάλια, η Γρίδα, που είναι μία από τις πέντε αδερφές. Να μας πει ακριβώς το έργο, για να πει ακριβώς τι γίνεται. Όχι μόνο για το ρόλο, αλλά και στο έργο τι συμβαίνει. Mm-hmm. Θάλια, λοιπόν. Χαίρετε και από μένα. Καλώς σας βρήκα. Ευχαριστώ για την... για την υπέροχη υποδοχή στην πόλη αρχικά και στην εκπομπή. Έχετε μια υπέροχη πόλη. Φέρνει έμπνευση νομίζω τελικά, έτσι, Ιολάτα, το έχουμε ψηθεί πολλές φορές εμείς. Τα Γιάννα τραβάνε. Είναι από όταν ο Αγγελόπουλος εδώ και τόσες ταινίες. Σωστό. Μου συνέβη ένα πολύ ωραίο περιστατικό σήμερα. Ήμουν ακριβώς έξω από το θέατρο, περίμενα τον Δημήτρη τον Τάσκα να πάρει κάτι από μέσα και περνούσε μια κυρία. Και έλεγε στο κινητό, «Α, έλα φιλενάδα, παίζει το χορεύοντας τη Λούνασα, πότε θα έρθουμε» εκείνη τη στιγμή. ήταν πολύ ωραίο. Είμαστε θεατρόφιλοι πόλη. Έχουμε πολύ κοινό, πολύ παραγωγή, αγκαλιάζουμε όμορφες θεατρικές παραστάσεις και νομίζω έχουμε και ένα καλό αισθητήριο σαν πόλη. Ξέρουμε να ξεχωρίζουμε τις καλές δουλειές, νομίζω. Πια ναι, νομίζω ότι έχουμε αισθητήριο. Έχει αρχίσει και τα τελευταία χρόνια, νομίζω την τελευταία πενταετία, έχει αρχίσει και δημιουργείται πλέον αισθητήριο. Mm-hmm. Έχουμε αισθητική στο θέατρο, ναι. Στην παράσταση εγώ παίζω τη Μάγκη, είναι η δεύτερη αδελφή. Γενικώς είναι μια παράσταση η οποία στηρίζεται στις σχέσεις αυτών των πέντε αδελφών και του μικρού Μάικλ. Είναι πολύ μόνες αυτές οι γυναίκες, έχουν μόνο η μία την άλλη. Mm-hmm. Και μέσα από το χορό και μέσα από τις μεταξύ τους σχέσεις προσπαθούν η κάθε μία με τον τρόπο της να επιβιώσει, να βρει τρόπο να περάσει καλύτερα ή να βρει τρόπο να ξεσκάσει με κάποιο τρόπο. Mm-hmm. Τώρα δεν ξέρω τι άλλο να πω. Έχω να πούμε πάρα πολλά γι' αυτό. Δεν θέλω να προδώσω πράγματα. Σωστό. Και δεν πρέπει να το προδώσω πάρα πολλά και σε μένα, έτσι που δεν το έχω δει εγώ ακόμα το έργο, να το πω αυτό. Έχω κλείσει όμως θέση, θα έρθω οπωσδήποτε το Σάββατο να σας δω. Και να πω... Σάββατο. Σάββατο εγώ θα έρθω, ναι, Παρασκευή δεν μπορώ δυστυχώς. Και να πω, να ανοίξω μια παρένθεση, να πω στο σημείο αυτό ότι εμείς φίλες και φίλοι θα κληρώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου και δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής, για να έχετε και εσείς την ευκαιρία να δείτε αυτή την εξαιρετική δουλειά. Οπότε τις διεκδικείτε στο γνωστό μας τηλέφωνο, στο 2650-23657. Λοιπόν, αφού μας τα πω όλα η Θάλια, όσα μπορεί, εν πάση περιπτώσει, θα αποκαλύψει, να πάω πρώτα στο Μάικλ, γιατί αναφέρθηκε η κυρία Κοντούρη, και στο Μάικλ, κατά κόσμο Δημήτρη Φουρλή δηλαδή. Ναι, υποδίωμαι τον Μάικλ. Ο Μάικλ ζωντανεύει επί σκηνής τις μνήμες του για τις θείες του, για τη μητέρα του και τον πατέρα του, για τον θείο του, ο οποίος λείπει 25 χρόνια από το Μπάλιμπεκ. Κανείς ακούει τον τίτλο «Χορεύοντας τη Λούνασα» και η παράσταση έχει χορό. Ο χορός είναι ανάγκη έκφρασης. Και η δυναμική του ρυθμού, η σχέση με το έδαφος, η φωνή είναι εργαλεία πρωτόγονης έκφρασης. Το θέμα είναι ότι οι τραυματικές εμπειρίες που βιώνουν τα άτομα αποτυπώνονται στο σώμα μας. Γενικά, οι τραυματικές εμπειρίες αποτυπώνονται στο σώμα μας. Ο άνθρωπος ανέκαθεν μέσα από το χορό θεραπευότανε. Έτσι λοιπόν αυτές οι γυναίκες μέσα από αυτό το χορό πηγαίνουν κόντρα στην ισοπαίδωση και χωρίς να το καταλαβαίνουν προωθούν μέσα από αυτή τη διαδικασία του χορού τη συναισθηματική τους ολοκλήρωση. Mm-hmm. Νομίζω, αν μου επιτρέπεις, έχει να κάνει πολύ περισσότερο με την απελευθέρωση. Δεν διαφωνήσει. Ναι. Σχεδόν το ίδιο. Εντάξει.
Είναι όπως το εισπράττει ο καθένας. Ναι, η μαγεία του θεάτρου αυτή, έτσι, ότι υπάρχει ένα κείμενο, κάτι συμβαίνει και ο καθένας το... Και ακόμα και οι ίδιοι εμείς που παίζουμε, μπορεί κάτι άλλο να... μπορεί να είναι πολύ μικρή διαφορά, αλλά αλλιώς να έχει περάσει στον καθένα. Ακόμα και εμείς που έχουμε μιλήσει τόσο με την Οικέτη, που τόσο πολύ έχουμε οδηγηθεί, ο κάθε ηθοποιός το βλέπει αλλιώς. Σωστά. Έτσι είναι. Κάθε ψυχή. Άρα και ο κάθε... Αυτό αφορά και τους θεατές. Το έχουμε ξαναπεί. Αυτή είναι η μαγεία του θεάτρου. Αυτή η αμεσότητα και αυτό το ότι ο καθένας παίρνει κάτι με βάση τις δικές του εμπειρίες, έτσι που έχει ζήσει και τι βλέπει. Ο Τζέρι τι έχει να πει όμως ο Δημήτρης Οντάξης, με τον αφήσαμε παραπονεμένο. Δεν έχει μιλήσει καθόλου μέχρι στιγμής. Τώρα. Είναι να ξεκινήσω, γι' αυτό με έχει τελευταίο. Υπάρχουν αυτές οι πέντε γυναίκες, πέντε αδερφές που παρακολουθούν τη ζωή του, συν ο γιος της μικρότερης, ο Μάικλ. Και υπάρχει ο Τζέρι που είναι ένας outsider σε αυτό το σύστημα. Έρχεται από αλλού, είναι από άλλη χώρα, είναι εραστής της μικρότερης των πέντε αδερφών και πατέρας λοιπόν του αφηγητή. Ένα παιδί που αρνείται να πάρει τα πράγματα σοβαρά, που τα βλέπει όλα για παιχνίδι και γελία, με αποτέλεσμα να προκαλεί αρκετό πόνο γύρω του, ο ίδιος δεν το συνειδητοποιεί αυτό. Από τα πιο μεγάλα πολιτικά γεγονότα μέχρι τον πόνο προκαλεί στις πέντε αδερφές, είναι για αυτόν όλα ένα παιχνίδι της στιγμής. Για τον Τζέρι ο χορός δεν είναι μια απελευθέρωση, είναι μάλλον ένας πολιορκητικός κρυός. Χρησιμοποιεί τον χορό για να κατακτήσει, για να γοητεύσει, για να πάρει με το μέρος του, για να σπηρίζει ζάνια, για όλα αυτά. Είναι λίγο το άλλο νόμισμα. Ένας ανακατό, τον λένε κλόουν εξάλλου. Τον λένε κλόουν ακριβώς επειδή είναι μονίμως σε μια κίνηση, σε μια διάσπαση, σε μια... κατάσταση να διασκεδάσει τους άλλους και να διασκεδάσει και ο ίδιος. Χωρίς συνέστηση και χωρίς συνείδηση του τι μπορεί να προκαλέσουν οι πράξεις του. Και βέβαια μιλάμε για πάρα πολλά μηνύματα, για κάποιες πολιτικές εκφάνσεις, αλλά από ό,τι έχω διαβάσει το έργο δεν είχε σκοπό να είναι πολιτικό έργο, έτσι. Από τον ίδιο το Φριέλ. Εγώ θα ήθελα λίγο η Γιολάντα να μας πει. Η Γιολάντα, ναι, δεν μας έχει για το ρόλο της. Την ξέχασα. Γιατί είναι η μεγαλύτερη από τις πέντε αδελφές και έχοντας φύγει ο μεγάλος τους αδερφός μου. Ο θείος που λέει ο Μάικλ, ο πατέρας Τζακ, ο father Τζακ, στην Ουγκάντα για να προσφέρει σε ένα λεπροκομείο, σε μια απομονωμένη περιοχή και να φύγει από τον ιερέα, τον κλασικό παραδοσιακό, τον Ιρλανδό ιερέα και να δώσει την ψυχή του και να ταυτιστεί με τους ανθρώπους εκεί, παίρνει τα ηνία του σπιτιού. Έχει έναν πολύ δύσκολο ρόλο. Να φέρνει τα πάντα σε ισορροπία και απ' την άλλη είναι πάρα πολύ ευαίσθητος χαρακτήρας. Έχει όλες τις γυναίκες μέσα. Αυτό μου συμβαίνει λίγος πολύ, επειδή έχουμε να κάνουμε με πέντε αδερφές, ότι όλες έχουν κομμάτι από την άλλη. Απ' την άλλη και απ' την άλλη και απ' την άλλη και απ' την άλλη. Αλληλοσυμπληρώνονται, αλλά υπάρχει και μία αυτοτέλεια που έχει να κάνει με τον ίδιο τον συγγραφέα. Πόσο δηλαδή ικανός συγγραφέας είναι γι' αυτό και γίνεται σημαντικός κάθε φορά που ανεβαίνει το έργο. Για να είμαστε βεβαίως η Κέιτ, λοιπόν. Λοιπόν, εγώ είμαι η Κέιτ, ναι. Υποδείχνει ότι η Κέιτ είναι η μεγάλη αδερφή, όπως είπε και η κυρία Κοντούρη. Είναι αυτό το πράγμα, είναι ένας περίεργος ρόλος, γιατί περίεργος. Είναι δύσκολο, έχει φορτωθεί πολλά. Πρέπει να κάνει... Τον άντρα δηλαδή του σπιτιού, γιατί δεν υπάρχει άντρας, έχει φύγει ο μεγάλος αδερφός, όπως είπαμε, τον οποίο τον υποδίεται. Θα τα πεις εσύ μετά αυτά. Θα τα πούμε στο τέλος, όπως στο τέλος, το ξέρεις. Πρέπει να τα... Ωραία. Πρέπει να πάρει όλο το πράγμα πάνω της. Είναι η μόνη που εργάζεται. Εν τω μεταξύ είχε μπλέξει, υπάρχει μια πολιτική έτσι, χρειά σε αυτό, γιατί είχε μπλέξει και στον επαναστατικό αγώνα των Ιρλανδών εναντίον των Άγγλων με την έννοια της ανεξαρτησίας, δηλαδή της Ιρλανδίας από τους Άγγλους. Οπότε έχει και ένα τέτοιο πράγμα, έχει κάτι δυναμικό, αλλά παράλληλα είναι καθολική, βαθιά καθολική. Ή είναι καθολική επειδή έπρεπε σαν Ιρλανδή επαναστάτρια εναντίον των Άγγλων. Αυτό ακόμα δεν το έχω λύσει μέσα μου. Πάντως υπάρχει ο καθολικισμός στο έργο έντονα και κυρίως τον φέρει η Κέιτ. Είναι η μόνη που φέρνει χρήματα στο σπίτι, εργάζεται ως... και η πιο καλλιεργημένη από όλες, βέβαια. Εργάζεται ως δασκάλα στο Μπάλιμπεκ, το οποίο είναι ένα χωριό, μια επαρχία που αναφέρεται πολύ συχνά στο Φριέλ.
Και ήθελα να πω ότι επειδή ήμουν πολύ τυχερή και είχα ασχοληθεί πριν με το Φρίελ, σκηνοθετώντας ένα πολύ αγαπημένο έργο, τη Μόλι σου είναι στους αριστέχνες, βέβαια, δεν είμαι σκηνοθέτης επαγγελματίας. Είχαμε πει εδώ για τη Μόλι σου είναι. Και είχαμε κάνει εδώ μια κουβέντα πάλι. Αισθάνομαι ότι επαναλαμβάνεται, ας πούμε, ότι η Μόλι με έναν τρόπο είναι η Κέιτ σε αυτό το έργο. Δηλαδή έχει μια αιμονία ο Φρίελ με τις πολύ δυναμικές γυναίκες, οι οποίες όμως στο τέλος, να μην πούμε τι συμβαίνει. Ναι, βέβαια. Και επίσης με τους άντρες, όπως είναι ο ρόλος του Δημήτρη του Ντάσκα, οι οποίοι έχουν μια τάση φυγής μόνιμης και αυτό το τυχοδιοκτισμό. Δηλαδή, εγώ θα τα καταφέρω, είναι σαν το American Dream της Ιρλανδίας, ας πούμε. Εγώ θα τα καταφέρω, θα ασχοληθώ και με αυτό και με αυτό και με αυτό. Ας πούμε και στο τέλος, στον τόπο τα βιολιά. Mm-hmm, mm-hmm. Αυτό. Εγώ πάντως... Δεν ξέρω αν... Ναι, σαφώς. Που πρέπει να πω κάτι άλλο για την Gates. Θα ήθελα είναι να είναι μεγάλη αδερφή, αυτό το είπε, πιο μεγάλη από όλες. Είναι μητρική και ταυτόχρονα πατρική. Δηλαδή, έχει το κομμάτι της γυναίκας που δεν μπόρεσε να αναπτύξει. Είναι όλες γεροντοκόρες, δηλαδή, εκεί μέσα. Εκτός τη μικρή αδερφή που μπόρεσε και έκανε ένα παιδί, το Μάικλ. Είναι, λοιπόν, έχει τη γυναίκα, γιατί... Της αγαπάει και της φροντίζει, δηλαδή έχει νιάξιμο, αλλά κυρίως είναι αντρική φιγούρα. Έχει αυτό το... Τη μάνα την έχει πάρει, ας πούμε, πάνω της η δεύτερη αδερφή, η Μάγκη. Η Θάλια η Τρίβα, δηλαδή. Αν λέγαμε ότι κάθε αδελφή είναι ένα δωμάτιο του σπιτιού, η Γιολάντα ως Κέιτ υποδίεται είτε το γραφείο είτε το εικονοστάσι. Η Μάγκη ως δεύτερη αδελφή υποδίεται την κουζίνα. Πολύ καθαρά. Είναι ο τροφοδότης του σπιτιού. Η μικρή αδελφή και με την οποία φλερτάρει ο Τζέρι μας. Δεν φλερτάρει απλώς. Ναι. Πάει πολύ πέρα από το φλερτ. Πολύ διάφορο, όπως κατάλαβα, ναι. Τα έχουν. Ναι, τα έχουν και έχουν και ένα παιδί μαζί. Τα έχουν μια φορά το χρόνο, όπως θυμάται ο Τζέρι να γυρίσει. Είναι το υπνοδωμάτιο. Η κρεβατοκάμαρα. Εγώ πάντως από ό,τι καταλαβαίνω, χωρίς να έχω υπάρξει ηθοποιός και ούτε έχω ανέβει σε σανίδι, τα ξέρει η Ιολάντα, νομίζω μιλάμε για ένα έργο πρόκληση για τον καθένα, είτε στο ρόλο του, έτσι και στη συνοθεσία φυσικά εσείς κύριε Κοντούρη, αλλά και εσείς ο καθένας σε χωριστά. Δηλαδή, μου φαίνεται πάρα πολύ δύσκολο να δομήσετε ένα τέτοιο χαρακτήρα. Λοιπόν, είναι έργο 8 ηθοποιών. Και απαιτεί ανθρώπους που ξέρουν το μετιέ πολύ καλά, δηλαδή είναι επαγγελματίες του θεάτρου. Όχι ότι δεν μπορεί να τα ανεβάσει οποιοδήποτε, αλλά τι γίνεται, ζητάει η διαδικασία την ακριβή επανάληψη σε κάθε καινούργια παράσταση. Και αυτή η ακριβής επανάληψη μπορεί να υποστηριχθεί μόνο από ανθρώπους που είναι αφιερωμένοι στο θέατρο. Και παίρνουν από αυτό και πίκρα και γλύκα και ίσως και λίγα χρήματα. Εμείς στις εποχές που ζούμε. Άρα μιλάμε για 8 ισοδύναμους ρόλους, έτσι το έχω δει και έτσι έχει σκηνοθετηθεί και έτσι το υποστηρίζουν τα παιδιά, που ακόμα και όταν δεν υπάρχουν στη σκηνή, είναι παρόντες, οσοι παρόντες, γιατί ακριβώς είναι ένα παιχνίδι μνήμης και η μνήμη αυτή ανασυντίθεται με την παρουσία όλων, με την ύπαρξη όλων αυτών των ανθρώπων. Και υπάρχει και ένας άλλος περίγυρος, ο οποίος ακροφαίνεται μέσα από τις αντιδράσεις, τις διαθέσεις, τις συγκρούσεις και την εξέλιξη της ιστορίας. Υπάρχει ένα πολύ ενδιαφέρον μπρος-πίσω στο χρόνο, μέσα από το παιχνίδι μνήμης, που φέρει κατά κύριο λόγο ο αφηγητής, δηλαδή το φέρει ενδιάμεσος προς το θεατή. Δεν έχει τέλος. Πρέπει να το κλείσει. Ο συγγραφέας πρέπει να το κλείσει, αλλά το κλείνει όχι με το γνωστό τέλος που ξέρουμε. Το τέλος αυτού του έργου είναι αυτό που ανοίγει άλλες πόρτες που έχουν να κάνουν με τις δικές μας μνήμες. Σαν να υπάρχει κάτι που δεν τελειώνει ποτέ. Αυτή είναι η αίσθησή μου από αυτό το κείμενο. Ότι όποιος ανοίξει την ψυχή του, στο χορεύοντας τη Λούνασα, αυτή η ψυχή θα αρχίζει να βγάζει πράγματα στην επιφάνεια που δεν τα έχει διανοηθεί. Έχει δηλαδή να κάνει με το πώς θα ξεκλειδώσουμε τις πιο δύστροπες ψυχές των θεατών για να κουβαλήσουν ένα κομματάκι
από το έργο και την παράστασή μας για να πάνε λίγο παραπέρα. Λείπουν άλλοι τέσσερις ηθοποιοί. Έχω μόνο τους τέσσερις μαζί μου, γιατί έπρεπε να μοιράσουμε κατά κάποιον τρόπο τις υποχρεώσεις μας. Θα ξανασυναντηθείτε και θα έρθουν και τα άλλα τα παιδιά, αλλά πρέπει να τους πούμε. Είναι ο Δημήτρης Ναζίρης, που υποδύεται τον πατέρα Τζάκ, ένας πάρα πολύ έμπειρος ηθοποιός. Είναι γνωστός πολύ στους θεατρόφιλους. Ήρθε πέρυσι πάλι με το Διπεθέ Κοζάνης, με την παράσταση των Βρικολάκων, του Βρικόλακες του Ήψεν, όπου έπαιζε τον νέο άντρα, τον γιο, ο Δημήτρης ο Φουρλής. Ήταν και ο Δημήτρης ο Ναζίρης, ήταν πάλι παραγωγή του Διπεθέ Κοζάνης, έπαιζε και η καλλιτεχνική διευθύντρια, και η Σοφία η Αντωνίου έκανε την υπηρέτρια και ερωμένη του στο έργο, αγαπημένο του πρόσωπο, που δεν είναι εδώ μαζί μας. Με αφορμή αυτό, επίσης είναι η Σοφία Μαρία Βούλγαρη που κάνει την Άγνες. Τα είπα, αυτή. Και η Λίνα. Και η Λίνα η Φούντογλου. Εγώ τα έχω και η Λίνα η Φούντογλου που υποδύεται την Ρόουζ, μια αδερφή που είναι πολύ εξαιρετικά παράξενη. Έχει πάρα πολλούς χαρακτήρες. Και με πάρα πολύ ενδιαφέρον. Είναι η χαρά του ηθοποιού. Και νομίζω ότι όλοι μπορούν να ταυτιστούν σε κάποιον, έτσι, ή ενδεχομένως σε πολλά κομμάτια από τον κάθε χαρακτήρα. Είναι η χαρά του θεατή, βασικά. Είναι η χαρά του θεατή αυτό, γιατί ακριβώς πηγαίνει προς το ένα μέρος, προς το μέρος, από εδώ, από εκεί, από εκεί, από εκεί. Καλά, χτες που για πολλωστή φορά παρακολουθούσα μια άρτια τεχνική πρόβα, ας είναι καλά οι άνθρωποι που ήρθαν από την Κοζάνη, έφεραν το υλικό, το στήσανε, τα υλικά μας και όλα αυτά που είχαμε ξεκινήσει εκεί, και κατά κάποιον τρόπο διδάξαν σε εισαγωγικά στους εδώ τεχνικούς πώς θα κυλήσει η παράσταση και ομολογώ ότι ανταποκρίθηκαν αμέσως. Και ξαναπλαταίνω την παρένθεση, βρήκαμε ένα θέατρο πεντακάθαρο, πανέτοιμο, πανέτοιμα τα σπίτια, ας είναι καλά η κυρία Βακαλοπούλου και οι άνθρωποι, το Διοικητικό Σύμβουλο βέβαια, αλλά κυρίως οι άνθρωποι που απασχολούνται και ο καθένας είναι με ειδικότητες πια. Οι ιδιότητες ξεκαθαρίζουν το τι έχει να κάνει ο καθένας στα γραφεία του Διπεθέ Ιωαννίνων, μέσα σε αυτούς και ο Βασίλης. Ο Βασίλης Ολούπας. Ο Βασίλης Ολούπας που ανέλαβε το promotion αυτής της ιστορίας. Άρα λοιπόν μιλάμε για έναν μηχανισμό που χτίστηκε σε πρώτη φάση στην Αθήνα που κάναμε τις πρόβες μας. Σε δεύτερη μεγάλη φάση στην Κοζάνη που από εκεί ξεκίνησαν οι παραστάσεις και ποια είναι μία άλλη συνθήκη στα Γιάννενα που φτιάχνεται μια καινούργια παράσταση. Γιατί αρχίσαμε από την αρχή να στείνουμε τους φωτισμούς. Είναι άλλος χώρος και άλλες ανάγκες. Και έγινε κάτι τρομερό χάρης τη σύμπνοια και τη συνύπαρξη πολλών και διαφορετικών ιδιοτήτων όσον αφορά τους ανθρώπους. Σωστή. Όχι μόνο σκηνοθέτης και ηθοποιοί, αλλά και οι άλλοι που αγκαλιάζουν και πια επιτέλους έγινε αντιληπτό ότι χωρίς άνθρωπο υπεύθυνο στην προβολή δεν μπορεί να γίνει κάτι, χωρίς άνθρωπο που να είναι υπεύθυνο παραγωγής και να έχει αυτόν τον τίτλο, δεν μπορεί μια παράσταση να είναι λυτρωτική και για τους ανθρώπους οι οποίοι παίζουν στην παράσταση, ερμηνεύουν το έργο. Γιατί είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκες, αυτά είναι όλα θέματα ζωντανών υλικών, ό,τι έχει να κάνει με το θέατρο, άνθρωποι και αντικείμενα είναι όλα, σπάνε, αρρωσταίνουν, υποφέρουν, πρέπει, είναι πολλά πράγματα που αφορούν στο θέατρο και πρέπει να υπάρχει φροντίδα για να απολαύσει ο θεατής μια άρτια παράσταση. Γιατί είπαμε και το θέατρο δεν είναι μόνο ηθοποιοί που είναι πάνω στη σκηνή, είναι ομαδική δουλειά καθαρά. Καθαρά ομαδική. Και όταν γίνονται τέτοιες όμορφες πρωτοβουλίες, βγαίνει άλλο αποτέλεσμα. Γιατί μιλήσατε για τους Βρικόλακες του Ήψεν, είχαμε κάνει θέμα πέρσι εδώ, είχαμε τηλεφωνικά την κυρία Δημοπούλη και την είχα δει την παράσταση στο Καμπέριο πάλι πέρσι. Λοιπόν, εγώ είμαι σίγουρος ότι θα τα ξαναπούμε και δεν θα σας αφήσουμε να φύγετε όλους έτσι. Έναν-έναν θα μας έρθετε πάλι στο μεταξύ μας κάποια στιγμή και τα υπόλοιπα παιδιά που δεν είναι εδώ για να συζητήσουμε. Να μιλήσω και για τους άλλους συνεργάτες, μπορώ. Εννοείται, έχουμε εδώ πολλούς συντελεστές. Σε μένα έπεσε το βάρος μετάφραση και σκηνοθεσία, αλλά ήταν μάλλον. Με βοήθησε πάρα πολύ. Με διευκόλυνε πάρα πολύ να τα κάνω και τα δυο.
Είχα μαζί μου από την αρχή τον Γιώργο τον Μπάτσα, στα σκηνικά και στα κοστούμια. Είχε ξανασκηνογραφήσει το έργο πριν κάποια χρόνια στο Εθνικό, το 1993, για το Εθνικό Θέατρο, αλλά πια εδώ είναι μια τελείως διαφορετική, ούτε καν προσομοίωση σε σχέση με, με μια πολύ μεγάλη κατασκευή που υπήρχε παλιότερα. Είναι πολύ πιο τρυφερά όλα, όσον αφορά τα χρώματα, την κατασκευή και όλα. Στην μουσική σύνθεση ήχων και μουσική επιμέλεια, τον Δημήτρη τον Ιατρόπουλο, συνεργάτη πολύ αγαπημένος και, και αυτός και πολύ γνωστός στο Ελληνικό Θέατρο, και στους φωτισμούς, τη ζωή Μολυβδά Φαμέλη και στη χορογραφία που κάναμε πάρα πολύ δουλειά, την Αγνή Παπαδέλη Ρουσέτου. Επίσης είχα βοηθό μου, συνεργάτη και υπερασπιστή των αναγκών μας και των δικαιωμάτων μας, την Ελένη Μολέσκη, σε πολλούς τομείς όλη την περίοδο της προετοιμασίας και μετά. Αυτά και ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ σας ευχαριστώ. Νομίζω θα περάσουμε όλοι εξαιρετικά. Είναι ένα έργο το οποίο μπορεί να μας προβληματίσει, να αφήσει πάρα πολλά στην ψυχή μας πάνω απ' όλα. Γιατί είπαμε, το θέατρο είναι ψυχαγωγία, είναι αγωγή της ψυχής. Και θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε σίγουρα και στο Καμπέριο. Είπαμε Παρασκευές, Σάββατο και Κυριακή, κάθε Παρασκευή, κάθε Σάββατο, κάθε Κυριακή, σε 9 το βράδυ. Μέχρι στο Καμπέριο, Φεβρουάριο-Μάρτιο, δεν θυμάμαι ακριβώς. Μέχρι τέλος Μαρτίου. Μέχρι τέλος Μαρτίου. Εγώ θέλω να σας ευχαριστήσω όλους που ήσασταν εδώ μαζί μας και επειδή έχουμε πάρα πολλά θέματα να ξανασυζητήσουμε, νομίζω, Γιολάντα, εσύ στο λέω γιατί το έχουμε συζητήσει άπειρες φορές μαζί εδώ. Η κυρία Κοντούρη έφυγε πάλι το αγαπημένο μου θέμα, έτσι, με τους επαγγελματίες ηθοποιούς κτλ. Ναι. Είναι αγαπημένο θέμα σχέση επαγγελματικού ερασιτεχνικού θεάτρου εδώ στην εκπομπή. Οπότε, ίσως πρέπει να το ξέρετε να το συζητήσουμε και ξεχωριστά κάποια στιγμή. Οπότε, επιφυλάσσομαι να σας ξαναέχουμε. Ωραία. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή συνέχεια σε εσάς και σας περιμένουμε. Εννοείται και όλοι πρέπει να πάμε και εξάλλου και εμείς θα διευκολύνουμε την κατάσταση. Ναι, κάνουμε όλοι μαζί. Ελάτε, σας περιμένουμε. Λοιπόν, και εμείς θα σας διευκολύνουμε, φίλες και φίλοι, γιατί όπως σας είπα, μεταξύ όλων των άλλων δώρων, θα κληρώσουμε και δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση του Σαββάτου και άλλες δύο διπλές προσκλήσεις για την παράσταση της Κυριακής.